Να πάμε στην Κίσαμο και να αναφερθούμε σε αυτό το μοναδικό υπερθέαμα το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών. Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 έχει ονομαστεί ως η νύχτα των ευχών στην παραλία του Τελωνίου στις 7.30 το απόγευμα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και στο κομμάτι των καιρικών συνθήκων και είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό. Θα είναι μοναδικό, θα γίνει μοναδικό. Και μόνο στη σκέψη ότι δεκάδες εκατοντάδες μικρά-μικρά φαναράκια αναμένεται να γεμίσουν τον Κισαμίτικο ουρανό με τις ευχές για υγεία, για αγάπη και για ειρήνη να κυριαρχούν. Θέλω λίγο να πάμε στην κυρία Άλκη Ξηρουχάκη, την πρόεδρο κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο Κισάμου, προκειμένου να μας βάλει στο κλίμα και να μας πει λεπτομέρειες. Και βέβαια πώς προήλθε αυτή η πρωτοβουλία. Από πού προήλθε αυτή η έμπνευση. Την καλησπέρα μας, κυρία Ξηρουχάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με υγεία, αγάπη και ειρήνη. Το κεντρικό σύνθημα της δράσης σας. Αυτή γίνεται χρόνια. Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον συνάνθρωπό μας. Γεμίζουμε τον Κισαμίτικο ουρανό, στέλνουμε τις ευχές μας με τα φαναράκια μας, αλλά παράλληλα στηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας μέσα από την στήριξη της εκστρατείας αγάπης του Ανουσάκιου Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ο τόπος μας έχει ένα τέτοιου είδους ίδρυμα, το οποίο έχει ένα ευρύ δίκτυο δομών κοινωνικής αλληλεγγύης πολλαπλών δράσεων. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και εμείς να στηρίξουμε φέτος αυτές τις δράσεις. Έχει κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό συξίτιο, φυσικοθεραπευτήρια, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι και πολλά άλλα. Και προσφέρει αναπτύχηση σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας καθημερινά. Όχι μόνο την περίοδο των εορτών, αλλά και όλο το χρόνο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και εμείς να στηρίξουμε με τη δράση αυτή, με την εκδήλωση της Νύχτας των Ευχών, αυτή την εκστρατεία αγάπης. Έτσι λοιπόν παίρνουμε το φαναράκι μας, αφήνουμε τρόφιμα ή ενισχύουμε τους κουμπαράδες που θα έχουμε σε τρία διαφορετικά σημεία παραλαβής, που μπορεί ο κόσμος να παραλάβει το φαναράκι του και αφήνουμε ελεύθερο τον κόσμο να κάνει την αγάπη πράξη. Μάλιστα, για να πούμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι, καθώς θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες απορίες. Μας παρακολουθεί κόσμος αυτή τη στιγμή και λέει, ωραία πρωτοβουλία, θέλω φέτος να λάβω και εγώ μέρος. Τι πρέπει να κάνει? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Φέτος, για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάνω από 2.000 φαναράκια να μοιράσουμε στον κόσμο. Για πρώτη φορά, το ανώτερο που έχει γίνει σε εκδήλωση ήταν γύρω στα 1.200 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος έχουμε πάνω από 2.000 φαναράκια. Επομένως, ο κόσμος έρχεται 7.30 στην παραλία Τελωνίου, βρίσκει τα σημεία παραλαβής, περιμένει τη σειρά του, παραλαμβάνει το φαναράκι του και αφήνει ό,τι αγαπάει ο καθένας. Και παίρνει το φαναράκι του. Μάλιστα, θα έχουμε κοντά μας βέβαια ναι. και κάποιους από το Ανουσάκιο, κάποιους εκπροσώπους από το Ανουσάκιο Ίδρυμα, οι οποίοι θα μας πούνε και πιο πολλές λεπτομέρειες για όλες τις δράσεις και όλα αυτά που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο μας, το Ανουσάκιο Ίδρυμα, και θα τους έχουμε κοντά μας και να μας πούνε περισσότερα, να τα μάθει ο κόσμος και να τα ακούσει. Και εκείνο το βράδυ δηλαδή. Τι να πούμε, είναι η εικόνα, η αλήθεια είναι που θα κάνει το γύρο της Ελλάδας και αποτελεί και μία άμεση διαφήμιση για την περιοχή σας. Μία περιοχή η οποία ξεχωρίζει όχι μόνο το καλοκαίρι, ξεχωρίζει και στο μέτωπο του θεματικού τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα και στην περιοχή τα οποία τα αξιοποιείτε. Αναφορικά με κρατήσεις, με επισκεψιμότητα, έχετε καθόλου εικόνα κατά διάρκεια των εορτών στην περιοχή τι θα επικρατήσει? Ναι, πιστεύω η πόλη της Κισάμου, από ό,τι έχω μιλήσει με τους ξενοδόχους που βρίσκονται εντός της πόλης, καθώς και οι προηγούμενες μας εκδηλώσεις που είχαν γίνει και η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου μας δέντρου, είχαμε πληρότητα 70% στα ξενοδοχεία της πόλης της Κισάμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ξενοδόχων. Περιμένουμε
και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή η δράση, την αγαπάει ο κόσμος, την περιμένουμε πώς και πώς. Προσκαλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει, να δώσει την αγάπη του και να γράψει τις ευχές του στον κισαμίτικο ουρανό και να φωτίσουμε όλο τον κόσμο, να φωτίσουμε τον κόσμο με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Μάλιστα, λοιπόν, κυρία Ξηρουχάκη, τι να πούμε, τους χαιρετισμούς μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, περιμένουμε υλικό βέβαια, θα το καταγράψουμε και εμείς μέσα από ρεπορτάζ, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να επικοινωνήσουμε ξανά και να μεταφέρουμε αυτό το ωραίο κλίμα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.